Το Σάββατο 5 Απριλίου 2014 πραγματοποιήθηκαν από την Πολιτεία Πολιτισμού εγγένεια έκθεση ζωγραφικής στην TETIX Art Gallery έναντι Χαντ στο πλαίσιο των παράλληλων πολιτιστικών εκδηλώσεων της Δεύτερης Θερινής Ακαδημίας Πολιτισμού. Πρόκειται για μια διαφορετική έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Αντικρουόμενα στοιχεία» που αποτελείται από ένα σύνολο χρωματικής σχεδιαστικής επικοινωνίας από έργο σε έργο. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι το σχέδιο, η ζωγραφική, το installation και το video art. Σε αυτή την έκθεση παρουσιάζονται έργα των φοιτητών και αποφύτων της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα των Αμανατίδου Μαρία, Αλβανού Μαρία, Ντελιγιάννη Ανα Μαρία, Κεσίδου Φανή, Μαραγκού Κωνσταντίνα, Στατήρη Λιδία και Τσόλη Αγγελική. Τα έργα μου είναι χαρακτικά. Τα δύο πρώτα, τα μεγάλα, είναι επιζωγραφισμένα, δηλαδή έχω τυπώσει και έχω ζωγραφίσει επάνω. Και τα άλλα τρία εδώ πέρα είναι μια σειρά που απλά έχουν τυπωθεί. Είναι με ένα υλικό το οποίο είναι αρκετά σκληρό και αυτό έχει και ένα νόημα σε όλο αυτό. Λόγω των ημερών και όλα αυτά που μας συμβαίνουν, θα ήθελα η γραφή μου και θα ήθελα και το υλικό μου να είναι κάπως αιχμηρό. Και αυτό το πέτυχα με την τεχνική της κολαγραφίας, είναι μια τεχνική της χαρακτικής. Πόσο καιρό σου πήρε για να ολοκληρώσεις τα έργα σου? Το κάθε ένα έχει και διαφορετική χρονική περίοδο. Τα δύο πρώτα είχαν περισσότερη γιατί αφού τυπώθηκαν έπρεπε να τα επεξεργαστώ μετά, οπότε πάνω κάτω ήταν 2-3 εβδομάδες, ενώ τα υπόλοιπα ήταν περισσότερο το θεματικό και όχι τόσο η τεχνική. Παρουσιάζω στην έκθεση μια κατασκευή με χαρτί. Η τεχνική είναι χαρτοκοπτική. Δημιουργώ κάποια σχέδια που έχουν να κάνουν με τη γραμμή και τη φόρμα και αφαιρώ τον κενό χώρο που υπάρχει. Τα τοποθετώ το ένα πάνω από το άλλο και δημιουργείται μια κατασκευή. Και συνειδητά το γυρίσω αντίστροφα, να φαίνεται η λευκή πλευρά και όχι με το μολύβι. Πόσο καιρό σου πήρε για να ολοκληρώσεις τα έργα σου? Αυτά είναι μέρος της πτυχιακής μου. Συνολικά όλα τα έργα που παρουσίασα, τα συγκεκριμένα γύρω στο μήνα, ένα μήνα περίπου. Το θέμα μας είναι τα αντικρουόμενα στοιχεία, δηλαδή πολλά διαφορετικά πράγματα, είτε είναι στη ζωή μας, είτε είναι στη τέχνη, είτε είναι στην καθημερινότητα ενός ανθρώπου. Εδώ πέρα βλέπετε 8 διαφορετικούς καλλιτέχνες που στην ουσία δεν μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά μέσα από τη διαφορετικότητα του καθενός προσπαθούμε να βρούμε ένα κοινό σημείο και μέσα αυτό να πετύχουμε μια κοινή έκθεση, ένα κοινό σκοπό. Το κείμενο το έχει γράψει μια κοπέλα η οποία κάνει μεταπτυχιακό στη λογοτεχνία. Μιλάει γενικά για... είναι ένας διάλογος που μιλάει για το δικό σου και το δικό μου χρώμα, το μαύρο ίσως το άσπρο, και πως στην ουσία η διαφορετικότητα αυτών των δύο στο τέλος ενώνεται και γίνεται ένα και βρίσκουν μέσα από αυτή τη διαφορετικότητα το κοινό σημείο να δημιουργούν στο κόσμο γενικά. Έτσι και εμάς η έκθεση είναι 8 διαφορετικοί ανθρώποι που συνεργάζονται με διαφορετικές δουλειές ώστε να βγάλουν κάτι κοινό, μια κοινή δημιουργία, ίσως ένα κοινό έργο μέσα στην έκθεση. Αυτή είναι η ουσία της έκθεσής μας και ό,τι κάνουμε γενικά από εδώ και πέρα στη ζωή μας, γιατί είμαστε απόφοιτοι όλοι της καλών τεχνών. Επίσης εδώ πέρα βλέπετε τη δουλειά μου, η οποία, ρε παιδί μου, έχει ξεκινήσει να γίνεται το τελευταίο καιρό. Σχετίζομαι πάρα πολύ με τα ζώα, με το αίσθηκτο των ζώων και τον άνθρωπο, δηλαδή ανθρώπινα χαρακτηριστικά, μάτια, μύτη, που στην ουσία μπορούν να εμπλέκονται με χαρακτηριστικά ζώων, δίνοντας έτσι στο θεατή την... θέλοντας να δείξω τέλος πάντων ότι ο άνθρωπος με το ζώο έχει πάρα πολλά κοινά πράγματα συναισθηματικά και το δείχνω μέσα των χαρακτηριστικών. Με την παρουσία τους θύμισαν την εκδήλωση μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Πολιτείας Πολιτισμού κυρία Πέπη Ανσουριάν και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πολιτείας για να συγχαρούν τους νέους καλλιτέχνες. Η σημερινή έκθεση ζωγραφικής που παρακολουθούμε αποτελεί τη δεύτερη παράλληλη εκδήλωση που γίνεται με αφορμή τη δεύτερη Θερινή Ακαδημία Πολιτισμού. Από ό,τι γνωρίζετε, η έκθεση θα διαρκέσει το χώρο σας από 5 Απριλίου μέχρι 20 Απριλίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη και ήδη βλέπουμε μεγάλη προσέλευση του κόσμου και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα.
Ναι, εκ μέρους μας ευχαριστούμε και εμείς πολύ για τη στήριξη που μας προσφέρατε. Η έκθεση αυτή είναι μια έκθεση της Σχολής Καλλιτεχνών. Είναι 8 οι καλλιτέχνες οι οποίοι την αποτελούν. Είναι κυρίως έκθεση ζωγραφικής, η οποία συμμετέχει και στην παράλλαξη, στην διοργάνωση της παράλλαξης, η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υλικοτεχνική σας προσφορά. Εμείς σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Και ελπίζουμε... είναι ελεύθερη, να είναι ελεύθερη και ελπίζουμε να μας ξαναβοηθήσετε σε μια επόμενη εκθεσή μας. Εμείς σας στέλνουμε πάντα δίπλα μας και πάντα να μας στηρίζετε με τέτοιες ωραίες εκθέσεις. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή η διαφορετική έκθεση ζωγραφικής αποτελεί τη δεύτερη παράλληλη πολιτιστική εκδήλωση από το σύνολο των παράλληλων πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται από την Πολιτεία Πολιτισμού διάρκειας 6 μηνών και συγκεκριμένα από τον Απρίλιο ως τον Σεπτέμβριο του 2014. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 20 Απριλίου και η είσοδος είναι ελεύθερη.